Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε στην είσοδο του εργοταξιακού χώρου ανέγερσης του νέου Δημαρχείου της πόλης μας. Αντιλαμβάνεστε, για λόγους μέτρων ασφαλείας και κανονισμών δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πιο μέσα. Ήδη βλέπετε ότι έχουν ξεκινήσει ξανά οι εργασίες. Υπήρχε μια ολιγοήμερη διακοπή των εργασιών λόγω καλοκαιρινής περίοδου. Από χθες έχουν ξαναξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής του μπετόν του Δημαρχείου, του οπλισμένου δηλαδή σκυλοδέματος. Θα πούμε κάποια χαρακτηριστικά. Έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο φέροντας οργανισμός του υπογείου, τάξη μεγέθους 600 τετραγωνικών που είναι το υπόγειο, και συνεχίζονται οι εργασίες για το ξυλότυπο και για το οπλισμένο σκυλοδέμα του ισογείου πλέον, με την ανιστόσταθμη θεμελίωσή του ή με τις κολόνες του ισογείου που φαίνονται στο βάθος. Το κτηριακό συγκρότημα επεκτείνεται σε δύο ρόφους, έχει περίπου 2.500 τετραγωνικά επιφάνεια, είναι δηλαδή μεγάλο, έχει πολύ μεγάλη επιφάνεια και μπορεί να καλύψει όλες τις μελλοντικές ανάγκες των γραφείων και των όλων των χώρων του Δημαρχείου που θα στεγάσει στο μέλλον. Α πούμε και κάποια άλλα χαρακτηριστικά ως προς την πορεία του σκυροδέματος. Έχουν ολοκληρωθεί και σκυροδετηθεί περίπου 1.000 κυβικά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, για να δώσουμε στον απλό κόσμο να καταλάβει, είναι σαν να έχουν σκυροδετηθεί περίπου 5 μονοκατοικίες παράδειγμα. Δηλαδή προχωράει η διαδικασία ουσιαστικά και απομένουν περίπου άλλα 1.500 σύνολο 2.500 κυβικά οπλισμένα τα οποία θα πέσουν, και η διαμόρφωση βέβαια του περιβάλλοντος χώρου. Εγώ κάθε φορά που βρίσκομαι σε ένα χώρο και μιλάω είτε για κατασκευή έργου, είτε για διαγωνισμό, είτε για συμβασιοποίηση μιας και την ανάληψη των εργασιών από ένα εργολάβο, πρέπει πάντα να μιλάω για την τεχνική υπηρεσία στην οποία είμαι αντιδήμαρχος, ότι φαίνεται η αποτελεσματική δουλειά της. Ελπίζουμε και παρά τις αντίξωες καταστάσεις και συνθήκες που τις οποίες ζούμε, πράγματι όλα τα έργα να προχωρήσουν για να ολοκληρωθούν, γιατί είναι δύσκολες περιόδοι, έτσι το ξέρετε, το αντιλαμβάνεστε, ότι οι εργολάβοι με τις ανατιμήσεις των υλικών κάνουν, αν θέλετε, λίγο χρονοτριβούνε μέσα εισαγωγικά, να το πούμε, καλή τη διάθεση, γιατί παίρνουν παρατάσεις εξάμηνες από το Υπουργείο, γιατί περιμένουν αναθεωρήσεις τιμών, στις οποίες δουλεύει και η τεχνική υπηρεσία και συνεργάζεται με το Γύρος Μπόκος για το συγκεκριμένο έργο, ούτως ώστε πραγματικά να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια και να ολοκληρωθεί πλήρως και σωστά αυτό το στολίδι θα είναι για την πόλη, και θα καλύψει όλες τις ανάγκες. Δεν έχω να πω τίποτα άλλα χαρακτηριστικά, η εικόνα μιλά μόνη της. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος βάσει χρονοδιαγράμματος και χρονικού προγραμματισμού που έχει καταθέσει ο εργολάβος, μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του άλλου χρόνου, θα έχει ολοκληρώσει πλήρως τα μπετά, για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, τον οπλισμένο, το φέροντα οργανισμό του κτηρίου. Αλλά αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι θα υπάρξει διαδοχή εργασιών. Δηλαδή, τι εννοώ, δεν θα περιμένουμε να τελειώσει Γενάρη του 23 τα μπετά για να προχωρήσει στις τυχοποιές. Ήδη με την ολοκλήρωση του υπογείου που είπα και το ξεκαλούπομα βάσει νόμου που θα γίνει, θα ξεκινήσουν οι τυχοποιές εσωτερικά, και επομένως θα υπάρξει μια διαδοχή, θα υπάρχει δηλαδή στο επόμενο διάστημα διαδοχή των εργασιών, των τεχνικών εργασιών από μπετό σε τυχοποιές, σιγά σιγά υδραυλικά, ηλεκτρολογικά κλπ. Επομένως είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η σύμβαση, πραγματικά και παρά τις αντιεξιότητες που λέω άλλη μια φορά, θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Όσον αφορά τα μπάζα που έχουν παραμείνει στο χώρο, θα απομακρυνθούν ή θα χρησιμοποιηθούν? Πολύ σωστή παρατήρηση. Θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί δεν είναι έτσι πιο άνετος ο χώρος, ο περιβάλλον χώρος, ο οποίος βέβαια στην πορεία θα διαμορφωθεί βάσει μελέτης και θα υπάρξουν οι χώροι οι οποίοι προβλέπονται βάσει της μελέτης. Αυτή τη στιγμή αυτά τα μπάζα δεν είναι τα προϊόντα εσκαφής, όταν έγιναν οι εσκαφές για το έργο, μείνανε αυτά τα προϊόντα εσκαφές, προκειμένου μόλις τελειώσει η χειροδέτηση πάλι της θεμελίωσης
τις υπόλοιπες θεμελίες των 1000 τετραγωνικών να βαζωθούν τα θεμέλια μέσα και να προχωρήσει το δάπεδο του ισογείου κλπ. Να προχωρήσουν εργασίες. Επομένως δεν είναι μπάζα, είναι προϊόντα σκαφές που θα χρησιμοποιηθούν για τα θεμελίωση για τον πάκι. Επομένως σε ένα διάστημα περίπου ενός μηνού θα είναι και ο περιβάλλον χώρος πιο άνετος ή πιο καθαρός, αν θες, ως προς την λειτουργία του εργοταξιακού χώρου. Κάτι λίγο και πιο πριν για τις ανατιμήσεις των τιμών, έχει διευθετηθεί το θέμα που υπήρχε και για το. Κοίταξε, δουλεύει πάντα σε συνεργασία της τεχνικής υπηρεσίας με το Γύρος Μπόκα, αφού μιλάμε για το συγκεκριμένο έργο, με τη ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ κατασκευαστική. Έχει λυθεί και πραγματικά έχει προωθηθεί προς το Υπουργείο, ούτως ώστε να εγκρίνει και να μην υπάρξει καμία δυστοκία και να προχωρήσει, γιατί είναι απαραίτητη πράγματι αναθεώρηση τιμών κάτω από το καθεστώς των αυξήσεων του κόστους του υλικού, των υλικών και ειδικά του σιδήρου και του χειροδέματος, αφού αφορά αυτή τη στιγμή την πορεία της κατασκευής του φέροντα οργανισμού. Είναι αν θες, ουσιαστική ανάγκη για τον εργολάβο προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί οικονομικά, να προχωρήσει το έργο. Θεωρώ ότι θα πάει καλά, υπάρχει συνεργασία. Θα ευχαριστήσω ξανά άλλη μια φορά, επαναλαμβάνω, την τεχνική υπηρεσία. Είμαι υποχρεωμένος πάντα στους συνεργάτες μου και ελπίζω όλα όταν σε κανένα μήνα ή δύο που θα τα ξαναπούμε θα έχει τελειώσει. Επαναλαμβάνω, σιγά σιγά θα φαίνεται και για τον απλό κόσμο έτσι, το αποτέλεσμα της δουλειάς του εργολάβου.